Συνεχίζουμε λοιπόν το βιντεάκι μέσα στη φύση, με τις ερωτήσεις στο Σταμάτη. Λοιπόν, πες μας Σταμάτη, για ποιο λόγο ανεβάζουμε την κουνταλίνη? Για ποιο λόγο ανεβάζουμε την κουνταλίνη, όχι για ποιο λόγο ανεβάζουμε την κουνταλίνη, για ποιο λόγο ανεβαίνει η κουνταλίνη, έτσι. Mm-hmm, ναι. Είπαμε καταρχήν ότι η κουνταλίνη είναι ενέργεια υγιεινή που αρχίζει μέσα από την εκλέπτυνση των δικών μας, θα λέγαμε, αναβαθμίσεων που μπορούμε να τις κάνουμε, να αρχίζει, θα λέγαμε, να ανεβαίνει και να περικλεί, θα λέγαμε, όλη τη σπονδυλική στήλη μέχρι να φτάσει πάνω, και το έχουμε εξηγήσει αυτό, ότι σιγά σιγά ανεβαίνει και πρέπει να περάσει αυτά τα 7 επίπεδα μέχρι να καταλήξει, θα λέγαμε, στην πηγή, τα οποία είναι το κέντρο της καρδιάς. Όταν ανεβαίνει η κουνταλίνη, αυτή η ενέργεια, δηλαδή από κάτω προς τα πάνω, και το έχουμε πει έτσι, γιατί στην πραγματικότητα τα πάντα βγαίνουν από τη γη, από τον πυρήνα και πάνε προς τα πάνω. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι όταν έρχεται η ώρα και σε εμάς, αυτή η κοσμική ενέργεια που έχει περάσει από την πυρήνα της γης να ανέβει προς τα πάνω και να αρχίζει να μας αναβαθμίζει και να βγάζει τις διάφορες εσωτερικές δυνάμεις που έχει ο άνθρωπος και να πηγαίνει από τις διάφορες πύλες διαστατικές που λέμε τσάκρας, οπότε να έχουμε και μια αντίληψη και μια επίγνωση άλλων διαστάσεων, φυσικά και πνευματικά. Καταλαβαίνεις ότι αυτή η ενέργεια όταν ανεβαίνει έχει διάφορα κόμπλεξ, θα λέγαμε, κομπλαρίσματα από τις διάφορες αποκοπές, τις ψυχολογικές που έχει ο κατώτερος νους, που λέμε, που είμαστε εγκλωβισμένοι μέσα. Έτσι λοιπόν, κάθε φορά που εμείς πρέπει να ανεβάσουμε, θα λέγαμε, την κουνταλίνη, πρέπει λοιπόν να αφήνουμε αυτή την ενέργεια, την κοσμική, ή θα λέγαμε τη συνειδητότητά μας να ανεβαίνει. Αυτή η συνειδητότητα ανεβαίνει όταν εμείς καθαρίζουμε, θα λέγαμε, μέσα μας. Όσο εμείς καθαρίζουμε μέσα μας, μέσω των εμπειριών που έχουμε, πρόσεχε να με παίρνει στον ήχο. Έτσι. Όσο εμείς καθαρίζουμε μέσα μας, μέσω των εμπειριών που έχουμε, αυτόματα αυτή η κοσμική ενέργεια περιλούζει, θα λέγαμε, όλο τον εαυτό μας και μας δίνει μια αντιληπτικότητα, έτσι, παραπάνω από αυτή που έχουμε. Κουνταλίνη στην πραγματικότητα είναι δηλαδή το πόσο πνεύμα έχουμε γιώσει στη φυσική πραγματικότητά μας. Mm-hmm. Όταν ανεβαίνει αυτή η κουνταλίνη, αναλόγως σε τι επίπεδα είναι, ξυπνάνε μέσα μας, θα λέγαμε, και οι διάφορες ιδιότητες. Η κουνταλίνη όμως ανεβαίνει αναλόγως στο πόσο εμείς ανοίγουμε την καρδιά. Γιατί όταν λέμε ανοίγουμε την καρδιά, δεν εννοούμε να είμαστε φιλέσπλαχνοι, όπως εννοούν οι άνθρωποι, εννοούμε να πηγαίνουμε στο κέντρο μας. Άρα, αναλόγως την εκβάθυνση τη δική μας, που πηγαίνουμε προς την πηγή, τόσο πολύ κουνταλίνη μέσα μας ανεβαίνει. Καταλαβαίνεις ότι υπάρχουν μερικές πρακτικές για να αναβάθεις κουνταλίνη, mm-hmm. έτσι που λένε. Αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή, ότι η κουνταλίνη έρχεται βάσει το πόσο εμείς εσχωρούμε στο κέντρο μας. Άρα, κατάλαβα ότι ό,τι πρακτικές και να κάνεις κουνταλίνη δεν μπορεί να ανέβει αν δεν τις έχεις βιώσει συνειδητά. Καταλαβαίνεις. Άρα, οι πρακτικές είναι προσωρινές, προσωρινό αποτέλεσμα. Οι πρακτικές είναι απλά μερικές λάμψεις, θα λέγαμε, αντί να ανάψεις το κερί. Είναι σαν να κάνεις τσαφ τον αναπτήρα. Αλλιώς να τον έχεις αναμένα. Α, αναλαμπές. Μπράβο. Mm. Διάφορες αναλαμπές. Όταν εμείς θέλουμε να γιώσουμε την κουνταλίνη και να έχουμε, δηλαδή, την εγρήγορση και τη συνειδητότητα στην καθημερινότητα μας, στο τώρα μας, πρέπει η κουνταλίνη, θα λέγαμε, η συνειδητότητά μας να έχει φτάσει σε ένα κέντρο βάρους συνειδησιακό, ώστε οι πληροφορίες να έρχονται, θα λέγαμε, από το κέντρο μας. Όσο πιο πολλοί πληροφορίες έρχονται από το κέντρο μας, τόσο πιο πολύ εμείς, θα λέμε, είμαστε συγκεντρωμένοι. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Mm-hmm. Όχι συγκεντρωμένοι με την έννοια του focus, της εστίασης, όπως το ξέρουμε ότι σημαίνει συγκέντρωση, αλλά συγκεντρωμένοι, να είμαστε μαζί με το κέντρο μας. Άρα στην πραγματικότητα, όσο πολύ εμβαθύνουμε μέσα μας, τόσο πολύ είναι σαν να ανεβαίνει η κουνταλίνη έξω μας. Mm-hmm. Αν εμείς φέρνουμε λοιπόν την κουνταλίνη στο 7ο, θα λέγαμε, επίπεδο, στην πραγματικότητα είναι ότι έχουμε προχωρήσει 7 επίπεδα προς το κέντρο μας, προς την πηγή μας. Καταλαβαίνεις. Mm-hmm. Αυτό που οι άνθρωποι κάθε φορά μπερδεύουν είναι η ενέργεια την οποία φέρνουν μέσα στο σώμα τους, έτσι, με την εκβάθυνση. Το να ανεβάσεις την ενέργεια μέσα στο σώμα σου είναι στην πραγματικότητα. Εννοείς υγιεινή ενέργεια, ιζωτική. Ιζωτική, υγιεινή, αυτό το τύπο ενέργεια στην οποία ξέρουμε, που είναι λίγο πιο κάτω από τη συνειδητότητα που λέμε εμείς. Mm. Γιατί υπάρχει ύλη, ενέργεια και μετά υπάρχει συνειδητότητα. Καταλαβαίνεις. Ναι. Λοιπόν, το δεύτερο κομμάτι είναι αυτό. Ότι οι άνθρωποι δυστυχώς κάνουν πρακτικές να ανεβάσουν την ενέργεια. Και νομίζουν ότι με την ενέργεια θα ανέβει και η συνειδητότητα. Αλλά θέλει και τα δύο πράγματα. Η ενέργεια, το να κρατήσεις και να φέρεις μέσα στο σώμα σου ενέργεια και να λες ότι ανεβάζω κουνταλίνη ενεργειακά, δηλαδή
εισρέει παραπάνω ενέργεια μέσα μου, σου δίνει την ικανότητα σαν το αναβολικό, σαν το αθλητή, να κάνεις καλύτερη προπόνηση. Δεν σε κάνει πρωταθλητή το αναβολικό. Καταλαβαίνεις. Άρα λοιπόν, όπως ο επιχειρηματίας χρειάζεται το κεφάλαιο για να μπορεί να δημιουργήσει, έτσι και εμείς με τις διάφορες πρακτικές, με τις διάφορες αναπνοές, με τις έξι κουνταλίνι, με όλα αυτά τα πράγματα που μεγαλώνουν μέσα μας την κοσμική ενέργεια, τι κάνουμε, τη χειριζόμαστε. Μαθαίνουμε να τη μετατρέπουμε. Όχι μόνο να την παίρνουμε, να τη μετατρέπουμε. Όπως μετατρέπεις το αναβολικό, θα λέγαμε, στο σώμα για να το κάνεις δύναμη, σθένος, πιες και τα υπόλοιπα και να κάνεις ρεκόρ. Έτσι και εμείς μετατρέπουμε την ενέργεια από τις πρακτικές αυτές. Αλλά δυστυχώς οι άνθρωποι δεν μαθαίνουν τη μετατροπή. Δυστυχώς πάνε σε διάφορες μισοπρακτικές και μαθαίνουν μόνο πώς να εισδραίουν ενέργεια μέσα τους. Και ακολουθούν διατροφικές διαδικασίες, αναπνοές διαδικασίες, στη φύση ξέρω εγώ ορισμένα πράγματα, δίαιτες, κάτι συγκεντρώσεις και διαλογισμούς για να αυξήσουν την ενέργειά τους. Όμως την ενέργεια, αν δεν τη μετατρέψεις, δεν συμβαίνει τίποτα. Και τι εννοούμε μετατροπή? Αυτό. Μετατροπή των ενεργειών είναι να ανεβαίνουμε μια οκτάβα την ενέργεια. Ή να την παίρνουμε από το χαμηλό επίπεδο και να την ανεβάσουμε οκτάβα. Ντο, ρε, μη, φα, σο, λα, σι. Καταλαβες. Όπως γίνεται με τη μουσική μέσα μας. Όπως γίνεται με τη μουσική. Όταν λέμε ανεβάζω οκτάβα, σημαίνει να την ανεβάζω στα επίπεδα συνειδητότητας που έχω. Καταλαβαίνεις. Άρα δεν είναι μόνο η εισδροή ενέργειας για να ανέβει κουνταλίνη και να αφυπνίζει, θα λέγαμε, τα τσάκρα, τα συνδυσιακά μας επίπεδα. Καταλαβαίνεις. Η εισδροή και η εκροή ενέργειας, η συνείδηση. Πρέπει λοιπόν και εμείς να μετατρέπουμε τη συνείδηση. Γιατί αν δεν μετατρέπουμε τη συνείδηση, δεν μπορούμε να την εισχωρήσουμε στα ανώτερα επίπεδα και έτσι να ανέβει κουνταλίνη και έτσι να ξυπνήσουν οι ιδιότητες, οι εσωτερικές, οι πνευματικές, οι διαστατικές που δίνει κάθε τσάκρα στον άνθρωπο. Και μετά γι' αυτό λένε στην πραγματικότητα, αφού περάσει όπως το έχουμε συναρμολογήσει εμείς τα 12, τα 7 μέρη στη σποντυλική στήλη, καταλαβες, ή φτάσει, θα λέγαμε, στο 33ο σπόνδυλο, όπως λένε, ξέρω εγώ, και οι μασόνοι, ξέρω εγώ, και οι διάφορες διδασκαλίες που έχουν πάρει, τότε από εκεί και πέρα καταλαβαίνεις ότι πρέπει να φτάσει πάλι στο κέντρο, στην καρδιά. Και οι διάφοροι άνθρωποι κοιτάνε μόνο να ανεβάσουν, αλλά το ανέβασμα σημαίνει κεντράρο, πάω από στο κέντρο. Το άνω σημαίνει και έσω. Θα το καταλάβουμε αυτό. Άρα στην πραγματικότητα το ανέβασμα του κουνταλίνι σημαίνει προχώρημα.